Έχουμε κοντά μας τον Παύλο Δράκο, τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών των Σουρμένων, με τον οποίο θα κάνουμε έτσι μια μίνι συνέντευξη για να πούμε δύο πράγματα για την αναμφίβολα πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται στις Ακαδημίες των Σουρμένων, αφού δεν είναι και λίγοι αυτοί που τη χαρακτηρίζουν Παύλο, ίσως και την καλύτερη Ακαδημία, ειδικά στα νότια προάστια. Καταρχάς, Παύλο, πες μας κατά πόσο είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, γενικότερα δύο λόγια για τη δουλειά που γίνεται εδώ στην ιστορική ομάδα. Όντως, στην Ακαδημία μας γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή ότι και σε άλλες ακαδημίες δεν προσπαθούν να κάνουν σωστή δουλειά. Παραδοσιακά, αν δει κανείς, τα Σούρμενα πάντα πρωταγωνιστούσαν όχι μόνο σε επίπεδο της πρώτης ομάδας, αλλά και στις ακαδημίες. Τι σημαίνει για μας, καταρχάς, πρωταγωνιστό? Σημαίνει μια δουλειά με μέθοδο, μια δουλειά η οποία έχει κάποιο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος ο δικός μας? Ο στόχος ο δικός μας είναι τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο να κάνουμε μια σωστή δουλειά με τα παιδιά, ώστε να μπορούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στην εξέλιξη και γιατί όχι στην πορεία των παιδιών που θα αγγίζει ακόμα και τα επαγγελματικά επίπεδα. Γιατί σας το λέω αυτό? Όπως σας είπα, ιστορικά αν δείτε, πολλοί παίχτες έχουν κάνει καριέρα σε επίπεδο Α εθνικής από τα Σούρμενα, έτσι. Πολλά παιδιά έχουν παίξει Β και Γ εθνική. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να κερδίσουμε κάποιο τουρνουά της ΕΠΣΑ και διάφορα άλλα ιδιωτικά τουρνουά. Βέβαια, μέσα σε αυτή τη διαδικασία να ξέρετε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αρκετά προβλήματα. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, πρέπει κάποια στιγμή να τα ονοματίσουμε αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς, οι ακαδημίες στην Αθήνα και γενικά σε όλη την Ελλάδα έχουν το εξής χαρακτηριστικό, αρνητικό θα έλεγα για μένα: δεν υπάρχει υπομονή τόσο από τη διοίκηση, από τους προπονητές και από τους γονείς. Άρα θα σας έλεγα με πολύ σιγουριά, μέσα σε αυτή τη διαδικασία ο μόνος που δεν φταίει είναι το παιδί. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες, να μην βλέπουμε τα παιδιά σαν συνδρομή για την ομάδα, να σκύψουμε το κεφάλι μας, να δουλέψουμε και από εκεί και πέρα, όποιο παιδί ξεχωρίζει, όποιο παιδί έχει τη διάθεση και όποιο παιδί έχει τη σωστή συμπαράσταση της ομάδας αλλά και των γονιών, είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθεί. Πόσο καιρό είσαι, Παύλο, εδώ στις Ακαδημίες Σουρμένων? Είναι η δεύτερη θητεία στα Σούρμενα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2 χρόνια που συνεργάζομαι με την ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, ελπίζω και η ομάδα να είναι ευχαριστημένη από μένα. Πάμε πολύ καλά και επαναλαμβάνω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί ξέρετε, στο επίπεδο το ερασιτεχνικό, τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και κυρίως είναι το οικονομικό. Άρα λοιπόν, Παύλο, είπες όντως υπάρχουν πολλές δυσκολίες και είναι αλήθεια αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε εδώ στα Σούρμενα να υπάρχουν πολλά παιδιά να τα παρτίζουν, έτσι, τις ακαδημίες. Κοντά στα 300 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί περίπου είναι, κάπου εκεί. Άρα λοιπόν, τι το ξεχωριστό έχουν τελικά και έρχονται όλοι και φέρνουν οι γονείς εδώ τα παιδιά τους? Θα σας πω. Καταρχάς, θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί από την άποψη ότι στις αθλητικές εγκαταστάσεις εδώ στο ελληνικό υπάρχει μόνο η ομάδα η δικιά μας. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε και το χρόνο αλλά και το γήπεδο ώστε τα παιδιά να αθληθούν. Τα Σούρμενα ανέκαθεν πρωταγωνιστούσαν στο επίπεδο των ακαδημιών. Για μας τι σημαίνει πρωταγωνιστό? Δεν σημαίνει κερδίζω ένα παιχνίδι. Για μας πρωταγωνιστό σημαίνει ότι παρουσιάζουμε ένα θέαμα πολύ καλό,
τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, οι ομάδες από τις μικρές ηλικίες, το 9 ετών μέχρι και το εφηβικό, βλέπει κανείς ότι έχει ένα προσανατολισμό στο παιχνίδι. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι ηλικίες με τους εξαίρετους προπονητές που έχουμε εδώ πέρα δουλεύουν πάνω σε ένα πλάνο. Επίσης πρέπει να πω το πόσο κοντά είναι η διοίκηση σε αυτή την προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα και οι γονείς, και θα το πω με χαρά αυτό, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή συνεργασία, γιατί έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε και το εξής. Τα παιδιά που είναι στις ακαδημίες των Σουρμένων δεν είναι μόνο από την περιοχή. Ξέρετε ότι έρχονται παιδιά από τον Ημιτό, έρχονται παιδιά από την Βούλα, έρχονται παιδιά θα έλεγε κανείς, πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να έρθουν. Πράγμα που σημαίνει ότι ο γονιός δεν ήταν στη γειτονιά και αναγκαστικά φέρνει το παιδί εδώ πέρα. Ρώτησε, έμαθε, έψαξε, είδε αν θέλετε και αποφάσισε να έρθει το παιδί του στην ακαδημία μας. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να προσέχουμε τις ακαδημίες μας, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αναγκαστικά όλες οι ομάδες πρέπει να κοιτάξουν αυτό το κομμάτι. Περάσαν οι εποχές που είχαμε την ευχέρεια, που υπήρχε μάλλον η ευχέρεια, να φέρνουμε παίχτες στις ομάδες. Η ανάγκη λοιπόν θα κάνει όλες τις ομάδες να στραφούν πλέον στην ανάδειξη των ταλέντων από τις ακαδημίες. Τα οποία παιδιά αύριο μεθαύριο θα επανδρώσουν τη μεγάλη ομάδα και ευχής έργο να πετάξουν μετά προς μεγαλύτερες κατηγορίες. Πόσα παιδιά τώρα παίζουν, έχουν βάλει κάποιο στόχο για να παίζουν στην πρώτη ομάδα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3-4 παιδιά που είναι βασικοί στην ανδρική ομάδα και υπάρχουν και παιδιά ηλικίας 16-17 ετών τα οποία προπονούνται με την ανδρική ομάδα. Είναι περίπου 6-7 παιδιά αυτά και ευελπιστούμε ότι από την επόμενη χρονιά θα αποτελέσουν μέλη αυτής της ανδρικής ομάδας. Τώρα για την συνέχεια, υπάρχει κάποιος στόχος συγκεκριμένος για τις ακαδημίες? Ναι, κοιτάξτε, σαφώς και υπάρχει στόχος. Παρόλο που σας είπα το οικονομικό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, στόχος μας πια είναι να δημιουργήσουμε τμήματα επιλογής τα οποία θα έχουν συγκεκριμένο αριθμό παιδιών. Γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όσο λιγότερα παιδιά, έτσι τόσο καλύτερα θα γίνει η δουλειά του προπονητή. Και ξέρετε, περιμένουμε έτσι και με αγωνία το Μάιο να μπει ο καινούριος χλωοτάπητας στο γήπεδο, οπότε καταλαβαίνετε, αυτό μας δίνει μια όθηση να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη προσοχή και με μεγαλύτερη όρεξη τη δουλειά μας στην Ακαδημία. Η διοίκηση είναι δίπλα? Η διοίκηση πάντα. Και δεν το λέω για να το ακούσει η διοίκηση. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν και πώς μιλάω. Η διοίκηση ανέκαθεν έδειχνε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στην Ακαδημία. Και να το πω έτσι απλά και ψυχρά, αυτό το πουλάει κιόλας η διοίκηση. Πάντα δίπλα στις ακαδημίες, πάντα με στόχους, και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι. Γιατί δεν μπορεί να κάνει πλέον, όχι η δικιά μας διοίκηση, καμία διοίκηση δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Coach, υπάρχει ταλέντο στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο και γενικότερα ίσως αν θέλεις και στο ελληνικό, τώρα δεν ξέρω αν πόσο ασχολείσαι βέβαια τόσο, σαφώς, αλλά σίγουρα στο αθηναϊκό ξέρεις ακόμα περισσότερα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ταλέντο, ας μην κεντρωθούμε εδώ, ναι, πρώτα απ' όλα. Παντού υπάρχει, και στην επαρχία και στην Αθήνα υπάρχει ταλέντο. Το ταλέντο όμως από μόνο του, αν δεν καλλιεργηθεί, θα μείνουμε και θα λέμε ότι αυτός υπήρξε κάποτε ταλέντο. Πλέον έχουν παρέλθει αυτές οι εποχές. Είσαι ταλέντο, πρέπει να προσεχθείς. Στην προκειμένη περίπτωση, αν αυτό το παιδί, έτσι με πολύ προσεκτική, θα έλεγα έτσι, κριτική, θα πεις ότι είναι ταλέντο, ύστερα από κάποιες διαδικασίες, λοιπόν, αυτό το παιδί πρέπει να προσεχθεί, πρέπει να δουλευτεί σωστά και πρέπει να βάλει στόχους. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της συζήτησης ότι αν πούμε τι δεν φταίει και δεν εξελίσσεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, σίγουρα το παιδί δεν φταίει. Φταίνουν οι προπονητές, φταίει η διοίκηση, φταίνουν οι παιδικές συνθήκες. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, αν προσεχθούν, σαφώς και θα αναδειχθεί το ελληνικό ταλέντο. Μην ξεχνάτε ότι
δεν είναι τυχαίο ότι στις μικρές ηλικίες, και μιλάω σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, έτσι, πώς ξεχωρίζουμε τα παιδιά μας. Σε ατομικό, αλλά και σε ομαδικό, θα έλεγα, επίπεδο. Όταν όμως αρχίζει η δουλειά και η μέθοδος να αποτελεί μεγάλη ανάγκη, κάπου εκεί τα χάνουμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δυστυχώς το οικονομικό πολλές φορές αναγκάζει κάποιον σύλλογο να φέρει κάποιον προπονητή με λίγα χρήματα απλώς για να σπρώξουμε τη χρονιά, να το πω έτσι απλά. Δεν είναι έτσι όμως. Επενδύεις, έτσι, για να ντρέψεις καρπούς την άλλη μέρα. Πρέπει να είναι καταρτισμένοι οι προπονητές, πρέπει στις μικρές ηλικίες να είναι και παιδαγωγοί, πρέπει να έχουν γνώσεις, έτσι, σε ό,τι έχει σχέση με την γύμναση του παιδιού, και κάπως έτσι πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Κλείνοντας, κάτι τελευταίο που θα πρέπει να προσθέσουμε, coach, κάποια ευχή ίσως για τα Σούρμενα, γενικότερα για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο? Εντάξει, όχι μόνο για τα Σούρμενα. Εύχομαι όλα αυτά που είπαμε κάποια στιγμή να τα κατανοήσουμε όλοι μας, προπονητές, διοίκηση, φίλαθλοι, γονείς, και να τα κάνουμε πράξη. Γιατί με τις ευχές, μια ευχή είναι πολύ εύκολο να γίνει. Σημασία έχει πώς θα φτάσουμε στην πράξη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στα Σούρμενα. Αυτός ήταν λοιπόν ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών των Σουρμένων, ο Παύλος ο Δράκος, και τον ευχαριστούμε πολύ για τα όσα είπαμε σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.